Αγρότη, είναι πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ασυμβίβαστου. Καλό μεσημέρι, κύριε Αγρότη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρέας Αγρότης είναι πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ασυμβίβαστου. Τώρα είναι πρόεδρος η κυρία Ηλιάνα Νικολάου, την οποία επιχειρήσαμε να έχουμε σήμερα μαζί μας. Όμως είναι περίοδος εξεταστικής στο Πανεπιστήμιο που διδάσκει. Θα την έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Βεβαίως, ο κύριος Αγρότης, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί πολύ στο παρελθόν για διάφορα θέματα που αφορούσαν την Επιτροπή Ασυμβίβαστου και τους αγώνες που έδωσε ο ίδιος για να αλλάξουν κάποια πράγματα στην νομοθεσία που ήταν προβληματικά, θα μας εξηγήσει αυτό το ασυμβίβαστο και τι δεν πρέπει άλλο να κάνουν, κύριε Αγρότη, οι βουλευτές μας τώρα που εξελέγησαν οι νέοι. Διότι οι προηγούμενοι, αντιλαμβάνομαι, οι που έχουν επανεκλεγεί, πάνω κάτω γνωρίζουν τι εστί ασυμβίβαστο και με τι δεν πρέπει να ασχοληθούν. Ο νόμος περί ασυμβιβάστου είναι κάτι ξεχωριστό από κάτι άλλο που κάνει η Βουλή και ζητά έναν ερωτηματολόγιο ή μια δήλωση για το πόθεν έσχεση ή για άλλα στοιχεία των βουλευτών. Έχουμε και κώδικα τώρα. Έχουν ψηφίσει και κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Τώρα επίσης κάτι ξεχωριστό. Ναι. Αυτή η νομοθεσία είναι εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, ο νόμος περί ασυμβίβαστου είναι ο νόμος 7 του 8. Ο νόμος 7 του 8. 7-1 του 8. Το βασικό άρθρο που μας ενδιαφέρει τώρα είναι το άρθρο 3 που λέει ότι οι ακόλουθες ενέργειες, δραστηριότητες ή ιδιότητες δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνονται, ενεργούνται ή συντράχουν στο πρόσωπο οποιοδήποτε αξιωματούχου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Και το επόμενο ερώτημα αυτομάτως είναι το τι είναι ο αξιωματούχος. Είναι μια σειρά ατόμων τα οποία καθορίζονται από τον ίδιο τον νόμο και καταγράφονται στον νόμο. Είναι πάρα πολλοί, αρχίζοντας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και επιτρόπους. Ναι. Δημάρχους, επιτρόπους κλπ. Η ειδοποιώς διαφορά βεβαίως του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών από τους άλλους αξιωματούχους, κύριε Αγρότη, είναι ότι διακόπτουν όποια σχέση έχουν με εταιρείες τους ή το επάγγελμα που ασκούν, κάτι που δεν συμβαίνει ακριβώς με τους βουλευτές που συνεχίζουν και το επάγγελμά τους. Βασικά υπάρχουν 5 χρόνιες στον νόμο το 3 που σας είπα προηγουμένως και μία από τη, που παίρνει συνήθως τους βουλευτές είναι απαγορεύεται η παροχή προς το δημόσιο ή προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή κρατική και ή γενικότερα ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρεσιών νομικών, απαγορεύεται νομικών, ελεκτικών, λογιστικών, συμβουλευτικών, μελετών ή αντισφύσεως υπηρεσιών. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις υπηρεσίες οι αξιωματούχοι. Ναι. Και κατ' επέκταση και οι βουλευτές που μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα. Ξέρετε, χαμογελώ, κύριε Αγρότη, θυμάστε μια τροπολογία στην νομοθεσία αυτή. Ήταν τότε που είχαμε δικηγόρους βουλευτές που κάποιους εκπροσωπούσαν οι μη κρατικούς οργανισμούς, νομικοί σύμβουλοι, θυμάστε. Και είχαμε τον νόμο αυτό που έλεγε ότι απαγορεύεται κλπ. Εκτός αν έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, έτσι θυμάστε, ή τον αθλητισμό, διότι ο ένας βουλευτής εκπροσωπούσε τον ΚΟΑ και ο άλλος τον ΘΟΚ. Και έκαναν εξαίρεση μόνοι τους, έτσι, ένα παράθυρο για να μπορούν να συνεχίζουν. Αυτά πλέον δεν ισχύουν. Πάτε πολύ βαθιά. Ναι, πραγματικά αρχικά ήταν αυτό το πρώτο πρόβλημα. Εξαιρείται ο συνεργατισμός από το να ελέγχεται από την Επιτροπή και το Υπουργείο Παιδείας βασικά με τα θεατρικά κλπ. Για ποιο λόγο, εντάξει, όλα γίνονται με κάποιο λόγο. Αργότερα έγινε ο νόμος που σας άρχισα να σας λέω. Και μετά χρειάστηκε πάλι νέα τροποποίηση να πούμε ότι εάν, παραδείγματος χάρη, ο βουλευτής, ο αξιωματούχος, έχει μια δραστηριότητα η οποία δεν είναι με το σώμα το δικό του που το κάνει, αλλά με άσχετο προς αυτόν σώμα, τότε δεν θεωρείται ότι έχει ασυμβίβαστο. Και έτσι, όταν είχαμε να εξετάσουμε διάφορες περιπτώσεις, είχαμε να κάνουμε πολύ σοβαρή μελέτη λέξη προς λέξη τον νόμο για να καταλήξουμε τι ακριβώς αν έπεφτε ή αν δεν έπεφτε στην περίπτωση του ασυμβίβαστου κάποιος αξιωματούχος. Μιλάτε προφανώς για προέδρους και μέλη ημικρατικών οργανισμών που σχετίζονταν οι εργασίες, οι δουλειές τους με άλλους ημικρατικούς. Αν θυμάμαι καλά, ένα θέμα που σας είχε απασχολήσει. Δηλαδή, διορίζομαι εγώ πρόεδρος της ΣΥΤΑ και έχω κάτι να κάνω με την ΑΕΚ. Ναι. Αυτό που θυμούμε πολύ αυτή τη στιγμή είναι ότι είχαμε κάποτε μία πρόεδρο
στην αρχή ηλεκτρισμού, η οποία ήταν και δικηγόρος ο οποίος είχε να κάνει με καζίνο και άλλες επιχειρήσεις, που ήταν τότε που συζητούσαν για τα θέματα ηλεκτρισμού και το ένα και το άλλο, και θεωρήθηκε ότι αυτό το πράγμα ήταν ασυμβίβαστο. Ναι. Και η πρόεδρος της αρχής ηλεκτρισμού επαρετήθηκε. Ναι. Τώρα, για και να πολλοί έρθουμε... αντιπαρετούνται. Να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Ναι, το θυμάμαι. Αλλά αυτό έχει διαφορά στο ότι συνήθως με τους ημικρατικούς οργανισμούς για να αποδεχθούν τη θέση κλπ. Ήταν έτσι μεταξύ του να αποδεχθούν τη θέση στον ημικρατικό οργανισμό ή να συνεχίζουν τις δουλειές τους ή αν μπορούσαν να αφήσουν κάποιες πίσω. Τώρα, όμως, όσον αφορά τους βουλευτές, είναι εκλεγμένοι, δεν είναι διορισμένοι βεβαίως και γνωρίζουν ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν να τα κάνουν. Κύριε Αγρότη, όπως αυτά που περιγράψαμε, αν είναι νομικοί σύμβουλοι ενός ημικρατικού οργανισμού ή κάτι άλλο που έχει να κάνει με το κράτος, δεν μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν. Δεν είναι? Ναι. Όμως τώρα... Έτσι είναι. Ναι. Παρακαλώ. Υπάρχει όμως διαφορά με τη σύγκρουση συμφέροντος που θα δούμε, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ είμαι δικηγόρος και ασχολούμαι, ξέρω εγώ, με θέματα, ξέρω εγώ, με τα χρηματομεσητικά κλπ. Αυτό όταν συζητείται ένας νόμος, εδώ οφείλω να το δηλώσω. Δεν είναι ότι είναι ασυμβίβαστο με τη δουλειά μου, απλά ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος ότι αυτό που πάει να ψηφιστεί με εξυπηρετεί προσωπικά η πελάτη μου και οφείλω να το δηλώσω. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι είναι, αλλά την κάθε περίπτωση πρέπει να τη δούμε με μεγάλη προσοχή, γιατί πολλές φορές μια λέξη στον νόμο μπορεί να μας αλλάξει την απόφαση. Όπως σας είπα, η πρώτη περίπτωση είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως, ναι, ότι δεν επιτρέπεται να παρέχονται υπηρεσίες προς το δημόσιο των αξιωματούχων. Μια δεύτερη περίπτωση, διότι ο νόμος προβλέπει για 5 περιπτώσεις. Η τελευταία, για να μην την επαναφέρω, είναι να μην έχω σχέση με τα μέσα επικοινωνίας, ναι, με το τηλεοράσεις, εφημερίδες κλπ. Η δεύτερη περίπτωση είναι δεν επιτρέπεται να έχει την ιδιότητα μέλος του σε διοικητικό συμβούλιο ή γενικός διευθυντής ή αναπληρωτής διευθυντής σε εταιρεία συνεταιρισμών ή κοινοπραξία που είναι επιχείρηση του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου. Επίσης, δεν μπορεί να προσφέρει προϊόντα, να κάνει προσφορές ο αξιωματούχος σε δημόσιους οργανισμούς κλπ. Και με την εξαίρεση που έγινε αργότερα στον νόμο, μπορεί να κάνει αυτές τις προσφορές εφόσον δεν είναι στον ίδιο των οργανισμών. Μπορεί, ναι, να κάνει σε άλλους οργανισμούς, όχι όμως στον δικό του. Ο βουλευτής, για παράδειγμα, που είναι και ιδιοκτήτης εργοληπτικής εταιρείας, μπορεί να κάνει προσφορές για κτίριο της κυβέρνησης ή κάποιο άλλο υπουργείο? Όχι, δεν μπορεί. Α, τώρα επειδή μιλάτε εσείς για ημικρατικό. Είχαμε να εξετάσουμε και τέτοιες περιπτώσεις, δεν μπορεί ασφαλώς. Δεν επιτρέπεται να είναι πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου δημόσιας εταιρείας που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Γιατί ο νόμος λέει δημόσια εταιρεία είναι εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Μπορεί να είναι άλλη δημόσια εταιρεία που να μην είναι εισηγμένη, αλλάζει. Επίσης, όπως σας είπα και εδώ, δεν επιτρέπεται να είναι πρόεδρος ή μέλος στη διεύθυνση ιδιωτικής εταιρείας ή πρόεδρος ή μέλος διευθυντής ημικρατικού οργανισμού που ασχολείται με ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα ενημέρωσης. Για τούτη την περίπτωση των μέσων επικοινωνίας. Τώρα, για τους βουλευτές αυτών καθε αυτών, δεν μπορούν να έχουν απόλυτη σχέση, δεν μπορούν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ο νόμος, να μην προσφέρουν υπηρεσίες προς το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί να είναι δικηγόρος και να κάνει δουλειές του δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΤΑΔΕ, του ΤΑΔΕ, του ΔΙΝΑ, ή να έχει πελάτες τέτοιους που είναι. Έχουν να κάνουν με το δημόσιο. Ναι. Κύριε Αγρότη, είχαμε αυτή την απορία χθες και με τη συνάδελφο, την Κατρίνα την Αγαπητού του πρωινού, που συζητούσαμε αυτό το θέμα. Μπορεί να είναι ένας βουλευτής, διότι είχαμε τέτοιους που είχαν διεκδικήσει μια θέση στο Κοινοβούλιο, να είναι γιατρός, να είναι στο ΓΕΣΥ και με την εκλογή του θα έπρεπε να σταματήσει η συνεργασία του, ή δεν θεωρείται ότι το ΓΕΣΥ πρέπει να ήταν σε δημόσιο νοσοκομείο? Δεν μπορώ να σας δώσω σίγουρη απάντηση, διότι πρέπει να το δω λέξη προς λέξη. Ναι, το ΓΕΣΥ είναι, τώρα, να δω, είναι,
Είναι οργανισμός ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με το κράτος, αλλά είναι ανεξάρτητος. Όλα αυτά μετρούν. Πρέπει να τα δούμε με προσοχή. Άρα, κύριε Αγρότη, τώρα που ξέρετε τη διαδικασία, θα πάει η Επιτροπή ασυμβίβαστο στους βουλευτές ή οι βουλευτές πρέπει να συμπληρώσουν μια συγκεκριμένη δήλωση, αυτή που στέλνετε εσείς? Όχι, είχαμε ετοιμάσει τότε που ήμουν στην Επιτροπή μια δήλωση και βρήκαμε όλα τα σχετικά με τον νόμο και δηλώνουν, ο καθένας πρέπει να δηλώσει ότι εάν παρέχει, αν δεν παρέχει, εάν είναι ή αν δεν είναι μέλος. Και λέει, ας πούμε, ένα από τα πρώτα ερωτήματα είναι αν παρέχω, δεν παρέχω προς το δημόσιο ή προς τίποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή προς κρατική ή μη κρατική εταιρεία, νομικές, ελεκτικές, λογιστικές, συμβουλευτικές συμβουλές περιλαμβανομένες της εκπόνησης μελετών για οποιαδήποτε άλλη φύσεως υπηρεσία. Ναι. Δηλαδή με τούτα πράγματα πρέπει να απαντήσει. Οπότε όταν μας στείλει αυτόν τη δήλωση που καλύπτει και τους 5 λόγους του ασυμβίβαστου, βρίσκουμε αν έχει ασυμβίβαστον ή όχι. Και τότε, εάν βρούμε ότι δεν έχει ασυμβίβαστο, το βάζουμε στην πάντα και το θεωρούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Αν διαπιστώσει η Επιτροπή ότι υπάρχει κάποιος που έχει δηλώσει κάτι που πιθανόν να δημιουργεί ασυμβίβαστο, τον καλεί να δώσει περισσότερες εξηγήσεις και στη συνέχεια μπορεί να τον καλέσει και να τον ερευνήσει, να τον, ας πούμε, δικάσει. Ναι. Και να βάλει και τον δικηγόρο του. Και είχαμε περιπτώσεις που βάλαν τους δικηγόρους τους. Θυμάμαι Χάσικος και λοιπά, Αλεκός Μαρκίδης, που ήταν ο δικηγόρος του, και άλλους, οι οποίοι παρουσιάζονται και παρουσιάζουν την υπόθεση στέλνουν επιστολή που να δικαιολογούν την πράξη τους, αν δικαιολογείται ή όχι. Και βγάζουμε το αποτέλεσμα μας. Το αποτέλεσμα μας εμείς το δημοσιεύουμε στην εφημερίδα της Δημοκρατίας, αν πρόκειται για εκλεγμένους αξιωματούχους, ή το αφήνουμε να το στείλουμε στο όργανο που τους διόρισε για να λάβουν τα μέτρα τους, ναι, να συμμορφωθούν, ναι, τα όργανα που τους διόρισαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Αγρότη, σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση. Καλή συνέχεια να έχετε. Έχω φύγει από την υπηρεσία. Δεν θυμούμαι πολλά πράγματα. Είπα ότι μπορούσα να θυμηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.